Καταρχάς ένα σχόλιο σε μια προσπάθεια συκοφάντησης από μεριάς του Τσαβδαρίδη, του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του ΚΚΕ, εντάσσοντας συνολικά στην αντιπολίτευση. Εμείς το είχαμε ζητήσει και έγκαιρα και έκθεση το επαναλάβαμε και σήμερα. Συνολικά οι επιτροπές σε μια συνεδρίαση με όλα τα μέλη των εμπειρογνωμόνων, τρεις συνεδριάσεις, να εξεταστούν όλα τα μέλη από την Επιτροπή και όχι ένας-ένας ατομικά και με αποκλεισμό των άλλων δύο προς το παρόν Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων. Δεύτερον, κύριε Μάρτη, καλημέρα και από τη μεριά μας. Στη σελίδα 11 του δικού σας πορίσματος λέτε ότι επί της ουσίας είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηρόδρομο, με το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τέλος 10, αρχής 11. Αυτό. Όμως, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο το έχετε απαντήσει, αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνω. Το θέμα με την πυρκαγιά. Εδώ δεν έχουμε μια πυρκαγιά μετά από μια σύγκρουση. Έχουμε μια έκρηξη μεγάλη, που δεν καταγράφεται συνήθως. Ένα δεύτερο, έχουμε μια πυρκαγιά που καίει για πάρα πολλές ώρες, χωρίς να μπορέσει η πυροσβεστική υπηρεσία να την αντιμετωπίσει. Και που αποτέλεσμα της πυρκαγιάς ήταν περίπου οι περισσότεροι από αυτούς που χάθηκαν να είναι εξαιτίας της πυρκαγιάς και όχι της σύγκρουσης. Από αυτή την άποψη δεν θα έπρεπε, εντάξει, δεν έχατε το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό, τα τρία μέλη της Επιτροπής, να εξετάσουν την πυρκαγιά. Δεν θα έπρεπε όμως να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις τουλάχιστον, είτε να διερευνηθεί η Επιτροπή, απαντήσατε σε αυτό, ή ορισμένα ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, ποια ερωτηματικά, για παράδειγμα, που σχετίζονται με συστημικά προβλήματα, που σχετίζονται με δυσλειτουργίες. Πρώτο πρόβλημα, για παράδειγμα. Κατά πόσο τα δύο αυτά τρένα τα οποία συγκρούστηκαν τηρούσαν τις βέλτιστες προδιαγραφές πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς, να μην διαρκεί τόσο πολύ χρόνο. Είναι θέμα δυσλειτουργίας αυτό. Βαγόνια δηλαδή που να μην κυκλοφορούν με τις προδιαγραφές, άσχετα να αναδιοδοτημένα από την ΡΑΣ και την Ευρωπαϊκή Αρχή, αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί τα αδειοδοτούν, παρότι δεν έχουν τις προδιαγραφές. Δεύτερο ζήτημα, το τι μεταφέρει μια εμπορική αμαξοστοιχεία, από ποιον ελέγχεται. Και αν αυτό που καταγράφουν οι φορτωτικές είναι και το πραγματικό περιεχόμενο. Γιατί κάποιοι λέγανε για υλικό το οποίο χρησιμοποιείται ως διαλύτης, έφλεκτο υλικό για το καύσιμο παράνομα, δηλαδή παράνομο μέσω των καυσίμων. Αυτά δεν είναι ζητήματα που σχετίζονται και με δυσλειτουργικά θέματα, αλλά και με την ασφάλεια. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να πείτε κάτι για αυτά τα θέματα. Εμείς είπαμε αυτό που γράψαμε και όλα, ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την πυρκαγιά. Προφανώς αυτά είναι σοβαρά θέματα, αλλά δεν είχαμε τις δυνατότητες να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και το κάναμε ήταν να ρωτήσουμε την Hellenic Train να μας πει τι ακριβώς μετέφερε στο εμπορικό σειρμό. Μας είπε, από εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να επαναελέγξουμε αν πράγματι είχε αυτά που δήλωσε. Προφανώς αυτό είναι δουλειά της δικαστικής εξουσίας ή των εποπτικών αρχών ή ενδεχομένως αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές από την Αλεξανδρούπολη, από όπου ξεκίνησε το τρένο, μέχρι την Αθήνα. Δεν ήταν στα πλαίσια της δικιάς μας αρμοδιότητας. Είναι όμως θέματα σημαντικά, πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν. Και πολλά άλλα. Απλά θα έπρεπε να γίνει μια επιτροπή με 40 ειδικότητες να δουλέψει 5 χρόνια. Σύμφωνοι. Εγώ δεν λέω γιατί δεν το κάνατε. Εγώ λέω αν είναι σημαντικά ζητήματα, κατά τη γνώμη σας, και συστημικά και δυσλειτουργικά. Σημαντικά όλα αυτά που είπατε. Σημαντικά. Και ότι πρέπει να τα εξετάσει και η Επιτροπή μας. Αντίστοιχα, πέρα από τις δικαστικές αρχές. Εσείς τα πάντα πρέπει να εξετάσετε. Λοιπόν. Και μπορείτε να εξετάσετε. Έχετε αρμοδιότητες για όλα. Σύμφωνοι. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πάλι με βάση τα πορίσματα, το πόρισμα της Επιτροπής σας. Μιλάτε για τις συμβάσεις, και δεν είναι μόνο η σύμβαση 717, είναι και όλες οι προηγούμενες συμβάσεις
οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί, άρχισαν να ολοκληρωθούν, λοιπόν ολοκληρώθηκαν. Και λέτε στη σελίδα 205 για μια σειρά παράγοντες, ότι δηλαδή στη μεγάλη παράγραφο τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών, προδιαγραφές που ήταν συχνά διαφορετικές και βεβαίως ότι και για να ικανοποιηθούν στο τέλος, δεν διαβάζω όλη την παράγραφο, καταλαβαίνετε, για να ικανοποιηθούν μάλιστα όλοι οι προμηθευτές, έγινε η κατάτιμηση των έργων που αποτέλεσε και τη συνήθη πρακτική και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ευκολία ενστάσεων, άσκηση ποικίλων δικονομικών διαδικασιών κλπ. Αυτά τα ζητήματα αναφερθήκατε και σε μια παρεμφερή ερώτηση ότι είναι εγγενείς λόγοι που εδράζονται στην Εργοσέ και στον ΟΣΕ. Όμως αφενός μεν η Εργοσέ δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβλέπει και να εκτελούνται ορθά τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα συγχρηματοδοτούμενα, τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, έχουν μια υποπτία, γιατί είναι θυγατρική, είναι επιχειρήσεις η Εργοσέ θυγατρική του ΟΣΕ και ο ΟΣΕ είναι μια εταιρεία υποδημόσιο έλεγχο, άρα έχουν υποπτία. Το να υπάρχει ένα τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλάμε για μια 20ετία, από το 2000 επί τους ΟΣΕ που ξεκίνησαν, κάποιος έχει ξεκίνησει από τη δεκαετία του 90 στα τέλη, μέχρι το 2023 που έγινε το έγκλημα, αυτό το δυστύχημα, και να υπάρχει αυτή η εικόνα, συμβάσεις να μην υλοποιούνται, να υλοποιούνται καθυστερημένα, να είναι ατελείς, να είναι ασύμβατες, δεν υπάρχουν ζητήματα ευθυνών πολύ συγκεκριμένα πλέον και στην πολιτική ηγεσία, το ότι επέτρεπε να συντηρείται μια τέτοια κατάσταση. Το μικρόφωνο να ανοίξετε, συγγνώμη. Προφανώς κάτι έπρεπε να γίνει τελείως διαφορετικά. Σας είπα όμως ότι δεν υπήρχε ένας ενιαίος σχεδιασμός για τους σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη σύμβαση, να αναλάβει όλο το τεχνικό κομμάτι του σιδηροδρόμου και όχι να το κόψουμε σε κομμάτια. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Και να υπάρχουν συμβατά τεχνολογικά συστήματα κλπ. Δεν έγινε. Αλλά αυτό είναι ένα και, θέμα. Και δεν έγινε και για επιχειρηματικά συμφέροντα, από ό,τι λέτε. Προφανώς. Ήταν τρεις εταιρείες οι οποίες μονοπολούσαν το χώρο αυτόν. Ήταν η Alstom, ήταν η Bombardier, και η Bombardier η οποία αγοράστηκε από τη Hitachi, και η Siemens. Και η Siemens. Αυτοί. Δεν υπήρχαν άλλοι. Οπότε για να ικανοποιηθούν και οι τρεις, δίναμε κομμάτια. Λέω δικό μου συμπέρασμα, αυτό δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Αλλά τουλάχιστον προκύπτουν ορισμένα ζητήματα ενδιαφέροντα. Δεύτερο θέμα. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η κατάσταση σχέση με τα συστήματα, το σύγχρονο δίκτυο και τα συστήματα ασφαλείας που διαμορφώνουν καλύτερες προϋποθέσεις ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στις ίδιες το πόρισμά σας μιλάτε ότι ο ΟΣΕ λειτουργεί με το ένα δεύτερο αυτό που προβλέπει το οργανόγραμμα. Δηλαδή προβλέπει 2.000, δεν μιλάμε για τους 8.000 που ήταν το 2000, 2.100 και είναι 1.000 τώρα, 800 μόνιμοι και 200 βασιούχοι διαφόρων μορφών. Έχουμε λοιπόν λίγο προσωπικό, εντατικοποίηση για να καλύψει τις ανάγκες, αφού δεν καλύπτει το οργανόγραμμα, και κακά εκπαιδευμένο, τουλάχιστον στο θέμα των σταθμαρχών που λέτε και εσείς εκεί το ζήτημα. Άρα λοιπόν, γιατί ενώ συστήματα δεν υπάρχουν, είναι ατελή, μη λειτουργικά, ασφαλείας. Προσωπικό σε αυτή την εικόνα δεν υπάρχει θέμα με τη συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Προφανώς. Τα κενά στο προσωπικό του ΟΣΕ είναι τεράστια και αναγκάζονται να δουλεύουν με συνθήκες εντατικής δουλειάς. Προφανώς αυτό πρέπει και ψυχολογικής πίεσης. Προφανώς. Πρέπει να αλλάξει. Είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να προσληφθούν 90 άτομα, νομίζω, αλλά η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω ΑΣΕΠ. Και δυστυχώς ο ΑΣΕΠ, παρότι είναι πάρα πολύ χρήσιμος και άλλαξε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, λειτουργεί με πολύ αργούς ρυθμούς. Για να τελειώσει αυτή η διαδικασία θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια. Θα πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις. Θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως ένας μικρός ΑΣΕΠ για υπηρεσίες υποδεέστερες από κάποιες άλλες, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Ή υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτές είναι
θέματα πολιτικής. Ότι πρέπει πράγματι να αυξηθεί το προσωπικό του είναι αναμφίβολο. Mm-hmm. Και πραγματικά το να επικοινωνεί η διοίκηση με τους εργαζόμενους με εξώδικα είναι απαράδεικτο φαινόμενο. Θα είναι το τρίτο κομμάτι, το τρίτο σημείο της ερώτησης. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μη λειτουργικά συστήματα ή μη υπαρκτά. Προσωπικό σε αυτή την κατάσταση. Σωματεία των συνδικαλιστές, τέλος πάντων, των σιδηροδρομικών, που εγκαλούν ως κυβέρνηση ότι εδώ πέρα υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, θέματα ασφάλειας, και να παραμένει σε ένα επίπεδο εξώδικης διαμαρτυρίας ή εξώδικης αλληλοαπάντησης. Και ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλου ατυχήματος. Δεν είναι ένα ζήτημα προβληματικής αντιμετώπισης όλης της κατάστασης από τη μεριά και του ΟΣΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας? Να σας πω, είδα αρκετά από τα εξώδικα, τα αναφέρουμε και στο πόρισμα. Το επειδή το αναφέρω. Ναι, οι συνδικαλιστές δεν έχουν σε όλα δίκιο. Αλλά στα θέματα ασφάλειας έχουν δίκιο. Και εκεί πραγματικά θα έπρεπε η πολιτεία να σκύψει με ενδιαφέρον. Στο θέμα τουλάχιστον της ασφάλειας. Δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργούσε προδιαγραφές για να συμβεί κάτι σημαντικό. Τα συστήματα να μην λειτουργούν, το ανθρώπινο δυναμικό να μην υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να σου δημιουργηθεί ένα μεγάλο συμβάν. Και όχι απλά τα τυπικά εκτροχίας, μη μικροεκτροχίας, μην τον τρένουν. Μάλιστα. Ένα ιδιαίτερο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του πορίσματός σας είναι τα δίπολα, τα προβληματικά δίπολα. Αναφέρετε τρία προβληματικά δίπολα, έτσι όπως το αποκωδικοποιώ, στη σελίδα 195-198. Και θα ήθελα να μας πείτε λίγο παραπάνω για αυτά τα προβληματικά δίπολα. Το πρώτο προβληματικό δίπολο είναι το δίπολο από τη μια μεριά υποδομή και εκμετάλλευση, ο διαχωρισμός δηλαδή της υποδομής από την εκμετάλλευση και οι δυσκολίες αρμονικής συνύπαρξης. Το δεύτερο δίπολο είναι σελίδα 197 που λέτε «Οι δυνατότητες διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και της ασφάλειας, δημόσιο-ιδιωτικό». Και το τρίτο δίπολο που αναφέρεται στην αμέσως επόμενη σελίδα είναι το δίπολο προβληματικό ΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ. Μπορείτε να μας πείτε λίγο παραπάνω για αυτά τα ζητήματα? Αυτά τα γράφουμε εδώ έτσι όπως τα αναπτύσσουμε, αλλά συνδέονται και με τις προτάσεις που κάνουμε στο τέλος. Δηλαδή θεωρούμε ότι πραγματικά η σύμβαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Τρενοσέ δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει να γίνει είτε μία αναδιαπραγμάτευση ή μία καταγγελία της σύμβασης που είναι πιο δύσκολο. Μία αναδιαπραγμάτευση όμως, έτσι ώστε να τεθούν κάποιοι όροι συμφέροντες για την πολιτεία, αυτό κατά τη γνώμη πρέπει να γίνει. Σε σχέση με τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της ασφάλειας, εδώ είναι πάλι το θέμα αυτό που είπαμε. Θα πρέπει γενικώς και ΟΣΕ και η Τρενοσέ να λειτουργούν με κάποιες άλλες συνθήκες, οι οποίες θα διασφαλίζουν πλήρως το δημόσιο συμφέρον. Το να κόβει τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας ενδεχομένως, που ήταν ένα πρόσθετο μάτι στα τρένα και μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή κάποιων ατυχημάτων, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ξαναδεί η Τρενοσέ. Το κέντρο κίνησης που έχει αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας που λειτουργούσε στην Καρόλου είχε πραγματικά ένα ουσιαστικό ρόλο. Κακώς καταργήθηκε. Μάλιστα. Α, και σε σχέση με ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, δεν σας είπα, ναι, θεωρούμε ότι πραγματικά κακώς υπάρχει ξεχωριστό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο η ΕΡΓΟΣΕ. Πρέπει να ενταχθεί στον ΟΣΕ, να είναι μια διεύθυνση στο ΟΣΕ, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά. Βεβαίως για αυτά τα τρία προβληματικά δίπολα, οι απαντήσεις που πέραμε είναι ότι εφαρμόζονται ευρωπαϊκές οδηγίες, κατευθύνσεις και όλα αυτά. Γενικά. Εντάξει, δεν πάω παραπέρα τη συζήτηση. Και τέλος, να τελειώσω με αυτό, να μην. Ένα θέμα ακόμη. Είσαστε και νομικός. Διαβάζοντας αυτό το πόρισμα, το οποίο εσείς. Γράφοντας. Ναι, ναι, διαβάζοντας αυτό το πόρισμα, ως τρίτος, ως νομικός, δεν θα προέκυπτε από αυτό το πόρισμα σε εσάς ποινικές ευθύνες, όχι μόνο στο επίπεδο της διοίκησης, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας για αυτή την κατάσταση? Δηλαδή μπορεί να είναι, πώς το να το πω,
διασπάθηση δημόσιων πόρων. Μπορεί να είναι υπονόμευση της ασφάλειας, ακόμη και ως εχμές, όχι ως πιστήρια. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, δεν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Να σας πω, παράβαση καθήκοντος. Να σας πω, πολιτικές ευθύνες σίγουρα υπάρχουν. Άλλο πολιτικές δεν μιλάμε. Σε όλους τους υπουργούς που χειρίστηκαν τα θέματα αυτά. Είτε ήταν με το ΠΑΣΟΚ, ναι, είτε ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για πολιτικές, μιλάμε για ποινικές. Για να δούμε ποινικές ευθύνες πρέπει να εξετάσουμε το θέμα πολύπλευρα. Εμείς δεν κάναμε τέτοια εξέταση. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι η ευθύνη είναι σε αυτόν ή στον άλλον ή στον παράλλον. Αυτό το κάνει η δικαστική εξουσία, η οποία έχει πλήρη το φάκελο, έχει και τα μέσα και τις δυνατότητες με τεχνικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες, να καταλήξει στο ποιος έχει ποινική ευθύνη. Και πραγματικά πρέπει κάποιοι να έχουν ποινική ευθύνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και τελευταία, μπαίνει ζήτημα σε όλη αυτή την, που είδατε κι εσείς, υπόθεση κόστους ασφάλειας σε ένα ζύγι. Θα πρέπει η ασφάλεια να είναι εκεί. Και όχι το κόστος, κατά προτεραιότητα. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.